Έλενα Παπαρίζου ανοίγει την καρδιά της στον Τάσο Ριζόπουλο και μιλά για τα προσωπικά της. Ακούστηκε και το διάβασα εγώ και σε διάφορα site ότι έγινε επίσημη πρόταση γάμου. Και η πρόταση έχει γίνει, απλά το έχουμε αφήσει έτσι. Και ότι κάποια στιγμή θα φορέσει η Έλενα τον ηφικό και ξέρεις τι είπα εγώ στον αέρα. Εγώ άνετα ντύνομαι και παρανυφάκι για πάρτι. Αλήθεια. Στον αέρα. Η Έλενα λέει την αγαπάω τόσο πολύ που και παρανυφάκι να μου το ζητήσει. Εγώ θα γίνω παράνυφος, το λέω. Άρα λοιπόν τώρα το καλοκαίρι δεν τρώμε κουφέτα γιατί κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, μην λες να φάμε καμιά φλασιά και να πούμε ότι ξέρεις τι άντρα πάμε να το κάνουμε σε δύο εβδομάδες και να τελειώνουμε. Mm-hmm. Μπορεί και αυτό, δεν ξέρω, το έχουμε αφήσει έτσι. Θα το κάνετε για σας, δηλαδή σε στενό οικογενειακό κύκλο και μετά μπορεί να κάνεις και ένα ανοιχτό πάρτι. Θες να το μοιραστείς με δικούς ανθρώπους, δεν το έχεις σκεφτεί ακόμη, δεν το έχετε συζητήσει. Το μόνο σίγουρο είναι αν ποτέ θα παντρευτούμε είναι ότι το πρώτο παντρευόμαστε για μας. Εννοείται. Και νομίζω ότι πλέον, ας πούμε, επειδή έχουμε μεγαλώσει και ήδη. Ο Ανδρέας ήταν παντρεμένος πριν. Ξέρω ότι χάρηκε και πάρα πολύ τον πρώτο γάμο, ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία. Και φαντάζομαι το ίδιο πράγμα θα προσέξουμε να κάνουμε και τώρα. Δηλαδή ότι πρέπει εμείς οι δύο να περάσουμε καλά, γιατί θα είναι η δική μας η αξέχαστη βραδιά. Νομίζω ότι όταν είμαστε και πιο μικροί και παντρευόμαστε, κοιτάμε μονίμως ότι πρέπει να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Και νομίζω ότι κανονικά είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Όταν δείχνουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και όχι ξινοί και δείχνουμε ότι είμαστε κουρασμένοι στο γάμο μας. Γιατί συνήθως αυτό παθαίνουν, τα ζευγάρια βγαίνουν ράκος, δεν γίνεται τίποτα το βράδυ του γάμου. Απολύτως, πέφτουν και οι δύο ξεροί στο κρεβάτι. Αυτό, δηλαδή πιστεύω όμως ότι θα είναι απλά. Δεν θέλω μεγαλεία. Διακοπές δεν έχουμε. Κάπου ενδιάμεσα θα κάνω και διακοπές, δεν θα πω και όχι. Έχεις επιλέξει τόπο διαμονής για διακοπές, δηλαδή έχεις κάποιο αγαπημένο μέρος? Όχι, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα πάω στο χωριό μου, στο Μουζάκι, στην Καρδίτσα, και κάποια στιγμή θα πάμε και στην Αίγινα, επειδή κατάγεται ο Ανδρέας από εκεί. Δηλαδή ακόμα και τόσα πράγματα που βγήκανε και μάλλον συζητηθήκαν για την προσωπική μου ζωή μετά από τον χωρισμό, τα θεωρώ καθόλου απαραίτητα. Γιατί εγώ είμαι ένα πλάσμα που έχω γεννηθεί για να κάνω κόσμο χαρούμενο. Γιατί αν ήταν, αλλιώς θα λέγαμε μόνο μπαλάτες, να δίνω πόνο για έρωτα. Ξέρεις που λένε δώσε πόνο, δώσε πόνο, δώσε πόνο. Εγώ θέλω να λέω ευχάριστα ωραία pop τραγούδια, να κάνω τον κόσμο χαρούμενο. Θέλω να βγαίνει έξω να τραγουδάει, να χορεύει. Μετά λοιπόν από τη συνέντευξη που έδωσε